υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ζητήσαμε η υπηρεσιακή κυβέρνηση που θα αναλάβει μέχρι τις εκλογές να μην υλοποιήσει μέτρα που αφορούν σε περαιτέρω μειώσεις μισθών και συντάξεων και δημοσίων δαπανών, που αφορούν στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και σε ιδιωτικοποιήσεις. Πιο συγκεκριμένα, ζητήσαμε στο βαθμό που απαιτούνται για την εφαρμογή του νόμου 4051, που αφορά σε περικοπές μισθών και συντάξεων, έκδοση υπουργικών αποφάσεων και διαταγμάτων, η υπηρεσιακή κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε καμία τέτοια ενέργεια έως ότου σχηματιστεί κυβέρνηση που θα έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Επίσης ζήτησα να παγώσει κάθε διαδικασία σχετικά με την πώληση της δημόσιας περιουσίας. Ειδικότερα επισήμανα πως είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να σταματήσει κάθε διαδικασία στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και η σχετική προετοιμασία για την μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου σε αυτό. Για τη θέση του υπηρεσιακού Πρωθυπουργού, σεβόμενοι το σκεπτικό του Προέδρου της Δημοκρατίας, ότι πρέπει να είναι πρόσωπο με εμπειρία να διαχειριστεί τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την εκπροσώπηση της χώρας μας στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες στις 23 του Μάη, καθώς και την εκπροσώπηση της χώρας μας στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ 20 με 21 Μάη. Προτείναμε ένα πρόσωπο που πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις, που έχει την ανάλογη εμπειρία, τον κύριο Γεράσιμο Αρσένη, έναν έμπειρο πολιτικό με θητεία σε όλα τα οικονομικά υπουργεία, με γνώση των αμυντικών ζητημάτων αλλά και των ευρωπαϊκών συσχετισμών. Αντιπροτείναμε τον Γεράσιμο Αρσένη στην πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον κύριο Παπαδήμου, δεδομένου ότι στο πρόσωπο του υπηρεσιακού Πρωθυπουργού έπρεπε να αντανακλώνται και οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί όπως αυτοί αποτυπώθηκαν στην κάλπη στις 6 του Μάη. Είναι εντυπωσιακό ότι οι δυνάμεις που μέχρι χθες επέμεναν στη δυνατότητα να σχηματιστεί οικουμενική κυβέρνηση και με τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκαν με ιδιαίτερη ένταση, ακόμα και με πικρόχολα σχόλια, ακόμα και μία ευρείας λογικής πρόταση που καταθέσαμε για τη θέση του υπηρεσιακού Πρωθυπουργού. Ο καθής και η καθεμιά μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Άλλωστε η υποκρισία όλες αυτές τις μέρες περισσεύει. Τώρα όμως το λόγο θα τον έχει ξανά ο λαός μας, για να πάρει οριστικά τις τύχες στα χέρια του, για να ολοκληρώσει το σημαντικό βήμα που έκανε στις 6 του Μάη, για να αποκτήσει ο τόπος μας κυβέρνηση αριστεράς που θα ακυρώσει οριστικά το μνημόνιο της φτώχειας και της χρεοκοπίας και θα οδηγήσει το λαό μας με ασφάλεια και αποφασιστικότητα στην έξοδο από την κρίση.